Στα οικονομικά είμαι βέβαιος ότι έχετε παρακολουθήσει όσα εξήγηλε τέλος πάντων σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Ναι. Από την εξαγγελία του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας που έγινε σήμερα μου λήφθηκε μια απορία. Μου λήφθηκε η απορία γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να πάει σε debate με τον κύριο Τσιά. Γιατί το λέτε? Έχουμε τα δύο προγράμματα. Mm-hmm. Τι πιο απλό, τι πιο κατανοητό και τι πιο χρήσιμο για τους πολίτες μπροστά στις εκλογές, τα δύο κόμματα που κατά τεκμήριο διεκδικούν τη διακυβέρνηση, να διασταυρώσουν τα προγράμματά τους. Το δικό μας είναι ανακοινωμένο, το της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώθηκε σήμερα και κατάλαβα γιατί. Διότι αφορά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μόνο τα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια. Ένας υπολογισμός που έχουμε κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ανακοινώθηκε, αφορά το 8% της ελληνικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα το δικό μας αφορά το υπόλοιπο 90-92%. Εντάξει, με συγχωρείτε, γιατί το μόνο το οποίο ναι. εξήγηλε ως άμεσο και απτό είναι η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα από το 10 στο 5%. Η φορολογία στα μερίσματα αφορά αυτούς που έχουν μετοχές κερδοφόρων εταιριών. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που να έχει. Από το περιβάλλον μου δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε κανέναν. Άρα δεν αφορά σχεδόν κανέναν. Όλα τα άλλα είναι υπό αίρεση. Υπό την αίρεση του ή να επιτύχει χαμηλότερα πλεονάσματα, που όταν τον στείλαμε να διαπραγματευτεί έφερε τα 4,5% έναντι 3,5% που έχουμε τώρα, ή να καταργήσει πράγματα τα οποία έχει επιτύχει η σημερινή κυβέρνηση, ή να κόψει από το κοινωνικό κράτος, από παιδεία, υγεία, συντάξεις. Για τις συντάξεις δεν είπε τίποτα, για τους εργαζόμενους δεν είπε τίποτα. Νομίζω ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εξηγεί γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να βρεθεί σε πρόσωπο με πρόσωπο αναμέτρηση με τον Τσίπρα. Πάντως το 30% μείωση του ένφια δεν νομίζω, κύριε Κυρίτση, ότι αφορά το 8%. Ναι, και ναι. Η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28 στο 20 επίσης δεν νομίζω ότι αφορά το 8%. Να σας πω και τα δύο. Το ένα είναι ότι δεν έχει βρει τα λεφτά για να τα κάνει αυτά, αλλά ειδικά για τον έμφυα, αυτό το οποίο έχει προτείνει και έχει εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο συμφέρον για την κοινωνική πλειοψηφία. Γιατί φέτος έχουμε 10% και 30% για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και του χρόνου έχουμε 30% μεσοσταθμικά, που είναι 50% για τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο κ. Μητσοτάκης με το οριζόντιο 30% στην πραγματικότητα αφαιρεί βάρη από τους πολύ πλούσιους και στην πραγματικότητα τα προσθέτει στα χαμηλά και στα μεσαία εισοδήματα, τα οποία έχουν και την ανάγκη του κοινωνικού κράτους. Άρα και σε αυτό το θέμα, δηλαδή και στο θέμα του έμφυα που υποτίθεται ότι ήταν σημαία, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ασύγκριτα θετικότερο για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τώρα, και αυτό είναι που μας δίνει και την αισιοδοξία για τις εκλογές. Δηλαδή οι πολίτες βάζοντας κάτω τα δύο προγράμματα καταλαβαίνουν ποιο πρόγραμμα αφορά ποιον. Βέβαια δεν ξέρω ότι βρισκόμαστε 2,5 εβδομάδες πριν τις εκλογές, αν όντως οι πολίτες πριν μπουν στο παραβάν παίρνουν τα κόμματα, τα προγράμματα και τα συγκρίνουν. Ξέρετε πολύ καλά και δεκαετίες δημοσιογράφος είστε, ότι πολλές φορές είναι το ρεύμα των πολιτικών συσχετισμών και αναρωτιέμαι, δεν είναι μία μάχη υπονομευμένη, η μάχη που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναρκοθετημένη, όταν έχει μία βαριά ήττα 9,5 μονάδων τόσο νοπή? Ναι, δεν είμαι ιδιαίτερα ρομαντικός τύπος, αλλά θεωρώ ότι η περιπέτεια, η δεκαετής στην οποία μπήκε η Ελλάδα, που φαλήρισαν τη χώρα, μας βάλαν στα μνημόνια, την έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, τακτοποίησε τα οικονομικά, έχει κάνει το λαό κάπως πιο σοφό σε αυτά τα πράγματα και πιο προσεκτικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προηγούμενη αναμέτρηση, ήταν αναμέτρηση ευρωεκλογών και εσείς είσαστε αρκετά χρόνια δημοσιογράφος. Ξέρετε ότι το κριτήριο των ευρωεκλογών με το κριτήριο των εκλογών έχουν μεγάλη απόσταση. Φυσικά, άμα ξεκινάς με ένα μειονέκτημα, σημαίνει ότι πρέπει να ανεβάσεις ταχύτητα, να κινητοποιήσεις τον κόσμο σου. Αν κινητοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κόσμο του, τους ψηφοφόρους που θα πάρει τις εκλογές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και για να κλείσουμε και με ένα ερώτημα που αφορά στο ίδιο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι πολλοί που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον εαυτό του και τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει είναι απέναντι και όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Έπειτα από 4 χρόνια, μετά τις προσδοκίες που έχετε καλλιεργήσει. Και καλά το κάνατε, η αριστερά δεν είναι για να λέει ότι είναι καλύτερη διαχειρίστρια από τους άλλους. Γιατί να ψηφίσει ένας νέος που έπαιρνε 5,30 και τώρα μπορεί να παίρνει 5,85, ή ένας ιδιοκτήτης ενός μικρού ακινήτου που πλήρωνε ένφια 3,85 και τώρα πληρώνει 3,24, γιατί είναι επαρκείς αυτοί οι λόγοι για να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ? Δεν τους αλλάξατε και τη ζωή, θέλω να πω. Όντως δεν τους αλλάξαμε τη ζωή, αλλά δημιουργήσαμε το έδαφος για να πάει η ζωή καλύτερα. Αλλά στους χρόνους που περνάμε και βρισκόμαστε, το
50 ευρώ από εδώ, 100 ευρώ από εκεί, 300 ευρώ από εκεί, 1000 ευρώ από εκεί, για ανθρώπους οι οποίοι μέσα σε αυτή τη δεκαετία μάθανε από τα 1500 να ζουν με 500, είναι μεγάλη διαφορά. Επίσης έχουμε ανακοινώσει 7,5% αυξήσεις για το 20, 7,5% αυξήσεις για το 21 και είδαμε ότι μόλις έγινε η πρώτη αύξηση 11% με την κατάργηση του υποκατώτατου, ναι, και την αύξηση του κατώτατου μισθού, είχαμε μια έκρηξη στις προσλήψεις. Είχαμε ρεκόρ από τότε που τηρούνται στοιχεία. Αυτά από τον Απρίλιο και μετά. Δηλαδή, πόσο άμεση απόδοση είχαν τέτοιου είδους μέτρα τόνωσης της ζήτησης. Πιστεύω ότι ο κόσμος αυτά θα τα εκτιμήσει. Κύριε Κυρίτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και καλή δύναμη στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών που κατεβαίνει την υποψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις.